περισσότεροι, τουλάχιστον το 80% ήταν στο κέντρο, βρήκαν την ευκαιρία και μπουκάρανε. Η πληροφορία πως για ρίκτες μπουκάρουν σε σπίτια στο χωριό τίναξε στον αέρα το γλέντι του γάμου. Κρίμα για το ζευγάρι, γιατί η βραδιά μοναδική για αυτούς. Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, το χωριό Αγίες Παρασκές και ο όμορος οικισμός Κελιά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων πέρασαν μέσα σε λίγα λεπτά από τη χαρά για την ένωση ενός ζευγαριού στην αγωνία για την ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους. Είμαστε πράγματι σε αυτές τις υποθέσεις απροστάτευτοι. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού σε κέντρο εκδηλώσεων σε απόσταση αναπνοής σχεδόν από το χωριό, κάποιος μετέφερε στους καλεσμένους την πληροφορία πως άγνωστοι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των χωριανών στο γάμο, ανοίγουν σπίτια στο χωριό, σουφρώνοντας χρήματα, κοσμήματα, κοιμήλια και άλλα τιμάλφη. Τα λαμόγια τώρα ξέρουν. Ακούνε από το γράφουν ότι θα γίνει ο γάμος, θα γίνει παραχές, καλεσμένο το χωριό και καταλαβαίνεις, σου λέει, θα λείπουνε, πάμε. Η είδηση ξεσήκωσε τους καλεσμένους που άφησαν το γάμο και έσπευσαν για να δουν αν και το δικό του σπίτι ήταν ανάμεσα σε αυτά που οι επιτίδη είχαν βάλει στο στόχαστρο. Αποστάτευτο το χωριό, λογικό είναι. Άμα λείπουν όλοι από τη γειτονιά μου, τώρα δεν ήταν κανείς. Κανείς. Το βράδυ της Κυριακής, η αστυνομία αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό προσήγαγε ως ύποπτους για τις διαρρήξεις δύο νεαρούς άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία που τα τελευταία χρόνια διαμένουν στην περιοχή. Να τελειώσουν κάποια στιγμή αυτά τα φαινόμενα, αλλά δυστυχώς θα έχουμε και χειρότερα. Έτσι πάει η κατάσταση, θα έχουμε και χειρότερα πράγματα. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν την έρευνα καθώς δεν αποκλείεται τις πληροφορίες για την λίστα των καλεσμένων στο γάμο και άρα υποψήφιων θυμάτων. Να έδωσε άλλος. Υπάρχει ανησυχία? Βέβαια υπάρχει ανησυχία. Μα θα πει στην Ολομόναχο και αν δεν μπορεί να βγάλει. Νιώθετε δηλαδή Ολομόναχοι? Τι μα δηλαδή, πού είναι οι αστυνόμευς? Το περιστατικό που δεν είναι το μοναδικό φέρνει στο προσκήνιο τα προβλήματα αστυνόμευσης που υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχει μόνο το αστυνομικό τμήμα του πύργου, το οποίο δεν είναι για όλη την επικράτεια του Δήμου μας. Είναι για την ενότητα Αστερουσίων και ένα μέρος μικρό της ενότητας Καζαντζάκη. Έχει ξανατύχει εδώ στο χωριό, είχαμε άλλα τέτοια περιστατικά. Έχουν γίνει, πολλά σπίτια έχουν ανοιχτεί. Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα. Αν συμβεί κάτι, έρχονται μετά. Περισσότεροι από 17.000 είναι οι κάτοικοι στους 55 οικισμούς που αποτελούν το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Με το αστυνομικό τμήμα πύργου να αστυνομεύει μόνο ένα μέρος αυτών. Έχει και ένα μέρος από το Δήμο Γόρτινας και ένα μέρος από το Δήμο Μήνο Απεδιάδος, το αστυνομικό τμήμα πύργου. Οπότε με το ένα περιπολικό που έχουν, αν έχει ένα περιστατικό προς το Τζούτσουρα ή προς τις Μοίρες, αν συμβεί κάτι προς τα χωριά Τεφέλη, Γόρτινο, Μεταξοχώρη, Χαράκι, και τα λοιπά, φανταστείτε πόση ώρα θα χρειαστεί να έρθουν για να το αντιμετωπίσουν.